Συνεχίζεται η μάχη των αστυνομικών με τη διακίνηση ναρκωτικών στην Αύπακτο. Αν και αποδυναμωμένο το αστυνομικό τμήμα, εν τούτη στο προσωπικό του, δεν πάβει να καταγράφει επιτυχίες στο ενεργητικό του. Το βράδυ της Δευτέρας, άνδρες του αστυνομικού τμήματος Ναυπάκτου, αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες, έστεισαν ενέδρα στην προβλήτα του αντιρρίου, προκειμένου να συλλάβουν άτομα τα οποία διακινούσαν ναρκωτικά. Σε μία ακόμα επιτυχία προχώρησαν οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Ναυπάκτου. Αυτή τη φορά συνέλαβαν 3 άτομα για διακίνηση ηρωίνης. Η σύλληψη έγινε στο προθυμίο του Ρίου Αντιρρίου, στην προβλήτα του αντιρρίου, και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου για τα περαιτέρω. Έτσι, στις 10 το βράδυ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 3 άνδρες την ώρα που έβγαιναν από το ferry boat και σε έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνομικοί βρήκαν επάνω τους 4 γραμμάρια ηρωίνης. Πρόκειται για 3 άτομα, εκ των οποίων οι 2 κάτοικοι Ναυπάκτου και ο 3ος Ευπαλίου, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της Ναυπάκτου. Όπως δήλωσε ο διοικητής της υπηρεσίας Κώστας Κακούσης, μπορεί να ακούγεται μικρή ποσότητα της ηρωίνης που κατασχέθηκε, είναι όμως ένα από τα σκληρότερα ναρκωτικά. Μάλιστα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το ένα από τα κινητά των συλληφθέντων χτυπούσε συνεχώς με κάποιους να ζητούν τη δόση τους. Χθες το απόγευμα, μετά από πληροφορίες που είχαμε, η υπηρεσία μας στην προβλήτα του αντιρρίου προέβη στη σύλληψη 2 ατόμων, οι οποίοι κατήχαν περίπου 4 γραμμάρια ηρωίνη. Αυτοί κατεβήκαν το καράβι και κάναμε έλεγχο και το είχαν πάνω τους. Από κενού το είχαν. Και στη συνέχεια εκεί στην προβλήτα ήρθε και κάποιο άλλο άτομο, πιθανό να αγοράσει. Αυτά τα βρει όμως ο εισαγγελέας. Μιλάμε για ηρωίνη τώρα, κύριε Καρέλη, δεν μιλάμε για κάποιο άλλο ναρκωτικό. Η ηρωίνη, όπως ξέρετε, είναι ένα σκληρό ναρκωτικό. Αλλά αυτό, να σου μην το χαρακτηρίσω εγώ, θα το χαρακτηρίσει η εισαγγελία. Τα άτομα αυτά είναι από την περιοχή της Ναυπακτίας. Την περιοχή της Ναυπάκτου, ναι. Την πόλη μας. Ηλικίες. Νεαροί είναι. Νεαροί. Η δικογραφία είναι έτοιμη και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Οι έρευνες διεξάγονται προς πάσα κατεύθυνση, δήλωσε ο κ. Κακούση, σημειώνοντας πως οι 3 τους δεν ήταν γνωστοί στην αστυνομία, αλλά χάρη στις πληροφορίες που δόθηκαν στην υπηρεσία, κατάφεραν να τους συλλάβουν. Για το λόγο αυτό, ο διοικητής ζήτησε για ακόμη μια φορά τη συνδρομή των πολιτών, οι οποίοι πολλές φορές γνωρίζουν, αλλά δεν μιλούν, με αποτέλεσμα τα ναρκωτικά να μπαίνουν σε όλο και περισσότερα σπίτια. Σας έχω πει και κατ' επανάληψη ότι εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια που κάνουμε και θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάποια δουλειά σε αυτόν τον τομέα και το επαναλαμβάνω και πάλι ότι θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου, ο οποίος θέλουμε να σταθεί δίπλα μας και να μας βοηθήσει. Και εμείς θα ανταποκριθούμε. Την έχετε τη βοήθεια μέχρι αυτή τη στιγμή? Βεβαίως την έχουμε τη βοήθεια, γιατί διαφορετικά δεν κάναμε και τίποτα. Θα κάναμε πολύ λιγότερα πράγματα. Ο κόσμος είναι δίπλα μας, αλλά τον θέλουμε πιο πολύ. Οι 3 με τη σχηματιστή σε βάρος της δικογραφία οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Μεσολογγίου.